την άμεση παρέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου Αριστοτελίας Πελώνη για τις υβριστικές της αναρτήσεις που έχει κάνει στο Twitter ζητούν 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές ζητούν την άμεση παρέτησή της όχι τόσο για το ούτως ή άλλως απαράδεκτο περιεχόμενο των αναρτήσεων του 2015 αλλά κυρίως γιατί η κυβερνητική εκπρόσωπος φαίνεται να εμένει σε αυτές τις θέσεις ουσιαστικά, χωρί να νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσει προ το σώμα των δεξιών ψηφοφόρων που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή τουλάχιστον να τι ανασκευάσει. Εμένοντα σε τέτοιο βαθμό που η μόνη τη αντίδραση για το θέμα ήταν να μιλήσει για τακτικέ τυμβορύχων και ιερά εξέταση που δείχνουν την απελπισία κάποιων. Για ποιο πράγμα εγκαλούμε ακριβώ εδώ, επειδή σχολίαζα σχεδόν 10 χρόνια πριν σε άλλο πλαίσιο με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, με την οποία έγραφα κιόλα και σε εφημερίδε όπω γνωρίζετε. Ή μήπω εγκαλούμε επειδή είναι δεν έσβησα τα tweets όπως έκαναν άλλα πρόσωπα που εισήλθαν στην πολιτική, Θεωρώ ότι αυτή η τακτική των, των βορίχων του διαδικτύου, αν θέλετε, που θέλει να παίξει ένα ρόλο ιερά εξέταση, είναι μια πολύ φτηνή τακτική που δείχνει και την απελπισία κάποιων. Το κλίμα στι τάξει των βουλευτών του κόμματο τη Πυραιό είναι βαρύ και όπω σημειώνουν, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να καθιβρίζει στελέχη τη νυν κυβέρνηση, ακόμα και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Βασικά όμω, η κυβερνητική εκπρόσωπο βάζει στο κάδρο ακόμα και του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενοι σε οίκου ανοχή. Τονίζουν μάλιστα οι δέκα βουλευτέ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία δικαιολογία από την κυρία Πελώνη για αυτέ τι αναρτήσει και η επιμονή τη στην καθιστάκη των πραγμάτων ξένο σώμα στην κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία να σημειωθεί ότι δεν είναι κράμα ενός συνασπισμού κομμάτων με Πασόκ, Νινκινάλ ή Το Ποτάμι, αλλά πλήρως αυτοδύναμη μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας την 7η Ιουλίου του 2019. Να σημειώσουμε ότι στο tweet που ανέβασε ο γαλάζιο βουλευτή Ανδρέα Κατσανιώτη και στο οποίο εκφράζει την εντονότατη δυσφορία του για τι αναρτήσει τη Αριστοτελία Πελώνη, 7 βουλευτέ του κυβερνώντο κόμματο το επικροτούν, ενώ ακόμα δύο, η Θανάσει Πλεύρη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, κινούνται στο ίδιο πνεύμα με του υπόλοιπου. Κλείνοντα, να αναφέρουμε αναλυτικά τα ονόματα των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία που ζητούν εδώ και τώρα την καρατόμηση τη κυβερνητική εκπροσώπου. Ανδρέα Κατσανιώτη. Κωνσταντίνο Καραγκούνη, Μίλτο Χρυσομάλη, Φόντα Μπαραλιάκο, Χριστόδουλο Στεφανάδη, Δημήτριο Βαρτζόπουλο, Στέριο Γιαννάκη, Γιάννη Παπά, Θανάση Πλεύρη, Δημήτρη Μαρκόπουλο. Οι προαναφερόμενοι βουλευτέ τονίζουν ότι υπάρχει πράγματι μεγάλο θέμα με την Αριστοτελία Πελώνη και δεν μπορεί να περάσει έτσι.